Κύριος Διευθυντής, βεβαίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Ξέρετε, εγώ έχω μαζέψει 10 εκατομμύρια και θέλω να κάνω μια κατάθεση, αλλά θέλω να μου πείτε, να με κατατοπίσετε, πόσος είναι ο τόκος. Μάλιστα. Κοιτάξτε, για 10 εκατομμύρια δραχμές και για μια, ας πούμε, εξαμηνιαία προθεσμιακή κατάθεση, ο τόκος μπορεί να φτάσει και 23%. 23%, ε. Μάλιστα. Καλά, θα το σκεφτώ και αν είναι, ξαναέρχομαι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία μου. Γεια σας. Βγάζουμε το ψωμί μας και το τρώμε επί τόπου. Έχει λίγο τσεκάφι να μου δώσει να βάλω. Τσεκάφι να έχω. Είναι αγκούρι μέσα εδώ, ε. Ναι. Κοίταξε το κακά ψωμά. Άμα δεν πας, δεν μπορεί να δουλέψεις. Παιδιά, ναι, για το καφέ, άστο. Πάμε, δουλειά, παιδιά, δουλειά!17.800.000 επί 2. Άρα και δεν χρειάζεται να γυρίσει. Όχι, χρειάζεται να γυρίσει. Κύριε Διευθυντά, ναι, να πάρω μια στιγμή την ομπρέλα. Ναι, κύριε Υποδιευθυντά. Γιατί βρέχει. Και τη δικιά μου ομπρέλα θέλετε να πάρετε. Αφού βρέχει. Τι να πω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Διευθυντή. Φυσικά δεν θέλω. Ναι, παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος. Εγώ, κύριε Διευθυντά, έχω μαζέψει 10 εκατομμύρια. Μπράβο. Μπράβο. Και θέλω να τα καταθέσω. Ωραία. Πολύ καλά κάνατε και έρθετε σε εμάς. Πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε όμως πόσος είναι ο τόκος. Κοιτάξτε, μια καλή επένδυση είναι να τα καταθέσετε με προθεσμία ενός έτους. Οπότε ο τόκος θα ξεπεράσει το 24%. Μάλιστα. Και το ποσό που μπορεί πραγματικά να προκύψει από τους τόκους είναι το χρόνο πάντα. Μάλιστα. Είναι 2.400.000 δραχμές. 2.400.000, μην νομίζετε. Μάλιστα, 2 εκατομμύρια. Ναι. 24%. Ναι. Θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Μπορεί να ξαναπεράσουν, να το σκεφτώ και θα... Πάντα στη διάθεσή σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάρε, με τη βούλα. Θέλω να πάρε καρπούζα με τη βούλα. Ορίστε καλέ με τη βούλα, η λύκης είναι. Τη λύκη στα καρπούζα, πάρε καλέ, τι κάθεσαι και δεν παίρνεις, θα τρώει η μάνα και το παιδί να μην δίνει, καλέ. Πάρε. Πάρε καρπούζα ωραία εδώ με τη βούλα. Η λύκης είναι. Η λύκης. Πάρε κοινά κύριε. Πάρε κυρία μου. Καλό καρπούζι με τη βούλα η λύκης. Γι' αυτό στερέψε η λίμνη. Ποιο είναι, δεν τίποτα μέσα. Δεν ακούω τίποτα. Τι λέω, αυτό δεν ακούς τίποτα. Με τη βούλα σου λέω καλό καρπούζι. Η γλυκά. Η γλυκά είναι. Αν είναι γλυκά κύριε, τι πλάκα μου κάνετε κύριε. Αυτό το πράγμα δεν είναι γλυκό. Να φανταστεί. Ζάχαρη σου λέω. Ζάχαρη. Να φανταστεί το πρωί εγώ βάζω ένα κομματάκι στο καφέ και το πίνω και γλυκό. Α, κόκκινο έχεις, πολύ κόκκινο. Συγγνώμη κυρία μου, κόκκινα δεν ξέρω, παλιά μπορεί να βγαίνανε, τώρα βγαίνουν όλα πράσινα. Όχι, κόκκινα μέσα ενώ ρε, μεγάλε σου ιδέ. Πώς δεν έχω κυρία μου, άρε, πώς δεν έχω και αυτό μέσα είναι αυτά.
Το εντόστιο εννοείς. Μα τι είναι, λέει, το πράσινο το εντόστιο δεν γίνεται, να πάρεις πλάκα. Βράζει το αίμα του, άσε να το σπάσω. Άσε ρε μεγάλε, άσε ρε μεγάλε, κάτσε ρε παιδιά. Άσε ρε, να το σπάξω, άσε με να το σπάξω, μόνο φύγε μην χτυπήσω κάποια φλέβα και πεταχτεί και γίνει σε μοσταγής. Άσε ρε μεγάλε, δεν χρειάζεται μεγάλε να το σπάσω. Σε πλούτο το να το πας, άσε να το λοιπόν, άσε να πάρεις πλάκα, να που τα δίνω με την πουλα. Βεβαίως μωρό, αφήγε, ας πω, από καίει, βράζει το αίμα του, μωρό. Εντάξει, εντάξει, μεγάλη, εντάξει, θα το πάρω να το κάτσε ρε παιδάκι, αφού τα δίνω με την πουλα, από τη σπλάκα, περίμενε. Ας το ρε μεγάλη, θα το πάρω, βιάζομαι ρε. Ρε θα τρελαθείς ρε, περίμενε, τι, να λέμε ψέματα, ας πούμε. Ωραία, κοίταξε, καρπούζι να πάρει τη σπλάκα. Α, λέγε σου ιδέα, πώς θα θέλεις. Κάτσε ρε παιδάκι μου, στην τιμή δεν τα καλά σου, εδώ παίρνεις κοντά με τεφαρίκι, να πούμε. Λέγε ρε παιδί μου, λέγε. Δώσε 70 χιλιάρικα και πάρ' το. 70 χιλιάρικα, ρε, για ένα απλό καρπούζι 70 χιλιάρικα. Όχι και απλό καρπούζι, εδώ παίρνεις μαζί και κοντζάμ βούλα. Βούλα! Ορίστε. Έλα να πας με τον κύριο. Και όπως σας εξήγησα εγώ αυτά... Μισό λεπτό τώρα. Ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, αυτά τα 10 εκατομμύρια που σας είπα, τα έχω μαζέψει με πολύ κόπο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω πόσος είναι ο τόκος. Κυρία μου, κλασικός, 17%. 17? 17 είπατε? Άραστε. Αλήθεια, 17? Λοιπόν, ωραία, σε εσάς θα τα καταθέσω. Ξέρετε γιατί, με βλέπετε χαρούμενη, γιατί όπου πήγα, μου μιλούσανε για 24% και 25%. Δεν είναι δυνατόν να δώσω τόσο πολύ τόκο. Αχανούλα του χιονιά. Εγώ είμαι η Άννα. Γιανούλα. Δεν θα είμαι πια μαζί σου του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσω. Να έρθείτε να με χαιρετήσετε. Στοπ. Άδεια δίπλωμα. Γιατί, κύριε. Γιατί, βγαίνετε. Πέρα άδεια δίπλωμα, σου πω. Κύριε, όχι, ευχαριστώ να σας δώσω, αλλά γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβες. Πώς του μηνός είναι σήμερα? Σήμερα τι μηνός έχουμε, είναι Παρασκευή σήμερα. 6 του μηνός. Μάλιστα, και εσύ τι νούμερο είσαι? Εγώ τι νούμερο είμαι? Νούμερο είμαι εγώ, κύριε. Τι νούμερο αυτοκίνητο έχεις? Α! Λίγη σε 5. Τι είναι το 5? Το 5 είναι μονό. Και σήμερα, 6 του μηνός, κυκλοφορούν τα ζυγά. Τι είναι το 5? Μόνο. Όχι, κυρία μου, έχετε μπερδευτεί, έχετε. Βέβαια, σας δικαιολογώ, είναι τα καυσαέρια και αυτά, έχετε κουραστεί γι' αυτό. Έχω κουραστεί και γι' αυτό, Βέτο. Ναι. Δεν είναι μόνο το 5. Όχι, το 5 είναι ζυγό, τι λέτε, κυρία. Το 5 είναι ζυγό, θα με τρελάνεις. Συγγνώμη, κυρία μου. Ναι. Το 10 τι είναι? Το 10 είναι ζυγό. Το 10 είναι ζυγό. Το ξέρω αυτό. Λοιπόν, το 10 ζυγό, εντάξει. Άρα και έχουμε 10 ζυγό. Ναι. Μονό. Ναι. Ζυγό. Μονό. Ζυγό. Ναι. Το 5 τι είναι? Ζυγό δεν είναι? Yeah. I done done. Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Σε πρωινή επιδρομή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε Γιάφκα, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκαν 4 καταπέλτες, 18 δεσμίδες, δηλητηριασμένα βέλη, μανικετόκουμπα, 11 αυγά και μια ατζέντα με ονόματα Θεσσαλονικαίων που εξέφρασαν την επιθυμία να γίνει το Ναύπλιο πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Συνελήφθη ή μάλλον ανεσκάφη για πρώτη φορά στα χρονικά και ένας ζωντανός βυζαντινός κάτοικος. Ακολουθεί ένα ενδιαφέρον αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αμεσκούτε, κύριε, συγγνώμη. Σας ρώμαξα. Ναι, πώς λέγεστε? Ιωάννης Τζουγκανέλιος του Παχομίου. Κάπως περίεργο όνομα, Το πραγματικό μου είναι Περπερίκης. Αλλά, ξέρετε, είναι παρατσούκλι το Τζουγκανέλιος και βγαίνει από το Τζιγκάνης. Τζιγκάνης, τι είπα να πει αυτό? Τζιγκάνης είναι ένα παιχνίδι, ένα σπορ.
όταν ζούσαμε το παίζαμε. Εσείς το λέτε χόκεϊ επί χόρτου. Και καταλαβαίνετε από εκεί πηγάζει το όνομά μου. Υπήρχαν λοιπόν ομάδες και στο Βυζάντιο. Βεβαίως υπήρχαν. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε 6 ομάδες αλφα εθνικής. Τι λέτε. Κάτσε να δεις. Ο Άρης. Σοβαρά. Ο Άρης. Ο Άρης υπάρχει και σήμερα. Για φαντάσου. Υπήρχαν όμως και ο Βάο, Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος, η Καλαμαρία, ο Γυραιός, γι' αυτό το λέτε κι εσείς Γυραιό, γιατί από τότε υπήρχε ο Βάοκ. Σε λίγο τώρα θα μας πείτε ότι υπήρχε και ο Γκάλης. Τι, σοβαρά παίζει ακόμα ο Γκάλης? Όταν έπιανε αυτό στην μπάλα στο Βυζάντιο, εξαφανιζότανε η μπάλα. Το γήπεδο να ήταν εδώ, πίσω από τα τείχη. Ο Άρης και ο Βάοκ, α, είχαν φοβερή αντιπαλότητα. 7 φορές πήρε το πρωτάθλημα ο ένας, 7 ο άλλος. Και μετά? Σταμάτησε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πότε έγινε αυτό περίπου? Θα σε γελάσω το 1386-1387, κάπου εκεί. Και γιατί έγινε αυτό δηλαδή? Γιατί, κοιτάξτε, μας ρομίξανε οι Τούρκοι. Βέβαια. Και εμείς τότε αρχίσαμε τον πόλεμο. Παρατήσαμε τον αθλητισμό και πιάσαμε τα ξύφη και πολεμάγαμε. Πολεμάγαμε. 1-10, 1-20, τους ερημάξαμε. Δηλαδή νικήσατε. Στην αρχή νικούσαμε. Βέβαια, διότι τους παίρναμε με κάτι κοτρόνια, να. Θέλανε να καταπατήσουν τα χωράφια μας. Τους βαράγαμε. Πάρτε Τούρκοι τα κοτρόνια. Μετά όμως ήρθε ένας ψηλός, ο Μίκης, ο Μελωδός, και μας είπε ότι το ίδιο είμαστε και εμείς και οι Τούρκοι. Ίδια πράγματα εμείς, ίδιοι και αυτοί. Και είπε να κάνουμε μία συνομοσποδία. Και τι απέγινε? Τον πιστέψαμε και την κάναμε την συνομοσποδία. Και μας την κάτσανε οι Τούρκοι 500 χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, πώς σας φαίνεται η Θεσσαλονίκη? Τα ίδια και τα ίδια. Και τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι δυνατόν η σημερινή Μεγαλούπολη να μοιάζει με τη δικιά σας της παλιάς εποχής? Μοιάζει, παιδί μου. Μοιάζει. Καλά, και δεν σας εντυπωσίασαν οι πολυκατοικίες? Αυτό ναι, διότι τώρα έχετε πάρα πολλά επταόροφα και οκταόροφα. Αλλά ξεβλέπεις ο συντελεστής δομήσεως. Παλιά εμείς στην Εγνατία μέχρι τετραόροφα είχαμε. Κατά τα άλλα, να, είναι άπολη λίγο άλλαξε, γιατί παλαιότερα υπήρχαν όλο μπαξέδες με λαχανικά. Η αγορά όμως έχει παραμείνει κατά τον ίδιο τρόπο, είναι η υγεία. Τα χρυσοκοεία, η ψαραγορά, τα ξενοδοχεία το ίδιο. Το ίδιο και οι άνθρωποι συνοστίζονται μέσα εκεί τα ίδια. Να, το μόνο που δεν υπάρχει είναι τα κάρα και τα άλογα. Τώρα εσείς μπαίνετε μέσα στα αυτά τα κλουβιά που κάρετε. Εννοείται τα αυτοκίνητα. Ναι, τις κλούβες. Κύριε Τζιγκανέλη, η ποιότητα ζωής όμως ήταν τελείως διαφορετική. Είχατε καθαρό αέρα, φυσικές τροφές, ωραία ατμόσφαιρα. Δεν είχατε νέφος? Είχατε νέφος? Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Σοβαρολογείτε τώρα, σας παρακαλώ. Ξέρετε, να, εδώ παρά έξω, το γεμάτο βυρσοδεψία, 2.000-3.000 περίπου βυρσοδεψία, σιδεράδικα. Χαμός γινότανε, κυκλοφοριακό, ο κόσμος πήγαινε εκεί να διαπραγματευτεί, να ανταλαβαριστεί, αντιλαμβάνεστε. Κατά τον ίδιο τρόπο, βέβαια, όσο για τις τροφές ήταν λίγο πιο καθαρές, τρώγαμε κρεμμύδια, σκόρδα με ντανά, πασετέ, σαρδέλες. Καλά, κύριε Τζιγκανέλη, δηλαδή τίποτα καλό δεν είχατε? Κάτσε και μέτρα. Πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είχαμε. Επιχορηγούμενους θειάσους δεν είχαμε. Παγωτά δεν είχαμε, αλλά τρώγαμε παγάκια με δυόσμο. Γαριδάκια, τσίπς, τρακουλίνια δεν είχαμε. Είχαμε όμως παξιμάδια. Τι τα θες, δεν ενοχλούσαν όλα αυτά, γιατί είχαμε τον Γκάλη. Ρίχτα με Γκάλε. Γιάννη. Άσε με τώρα.
Μα τι κάνεις, παιδάκι μου, κύριε. Κάτσε, περίμενε, κάτσε να βιδώσω λίγο. Έλα. Τι βιδώνεις, καλέ. Κάτσε, έλα. Λίγο ακόμα, θα σου πω, περίμενε. Χειρότερα. Έλα. Μα τι βιδώνεις, παιδάκι μου. Το να βάλω μου βιδώνω. Γιατί προχθές, ξέρεις τι έπαθα το πρωί, έτρεχα βιαστικός να πάω σε δουλειά και ξεβιδώθηκε μόνο τη σιβίδα, ναι, και παραλίγο να μου πέσει ο κόλος. If you hold on to Jesus' hand, we'll all be safe from Satan. When the thunder rolls, we just gotta keep the devil way down in the hole. Γιατί πάνε να με σκοτώσετε, δεν εσείς! Δεν έχω κάνει τίποτα! Σκασμός κατηγορούμενε! Αν είναι δυνατόν να συμπεριφέρεστε έτσι! Το ανώτατον δικαστήριο εκτάκτου ανάγκης της χώρας συνεδριάσαν την 9η και 55η της ημερών μετά από όριμον σκέψη και αφού εξήτασαν όλα τα στοιχεία κατεδίκασαν την 9η και 56η εις θάνατον δια τυφεκισμού των γνωστών αναρχικών και τρομοκράτην Ζουγανέλων Τέλων. Ζουγανέλε Τέλε, έχεις καμία τελευταία επιθυμία? Καμιά διακοσαριά. Μία μόνο μπορούμε να εκπληρώσουμε. Χάνετε, οι άλλες είναι καλύτερες. Ας είναι. Όχι, δεν θέλω να μου σφαλίσετε τα μάτια. Θέλω να βλέπω τις κάνες. Φαίνονται από εδώ οι κάνες. Τις κάνες των όπλων εννοώ. Καλώς, ας προχωρούμε τότε. Άντρες! Συγγνώμη, μου ήρθε η επιθυμία η τελευταία, σας παρακαλώ. Λέγες, ακούγονται. Θέλω ειλικρινά να δω την ώρα της εκτέλεσής μου. Θέλω εγώ να δώσω το πυρ για να με σκοτώσουν. Να με εκτελέσουν και να το βλέπω. Θέλω εγώ να δώσω το πυρ. Πρωτότυπο, θα είσαι ο πρώτος μελοθάνατος που θα διατάξει ο ίδιος την εκτέλεσή του. Ας είναι. Ευχαριστώ. Απόσπασμα. Εκτελέστε κατά γράμμα τις εντολές του. Ένας μελοθάνατος έχει μια τελευταία επιθυμία που πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή. Εμένα θα μου επιτρέψετε να φορέσω τις οτασπίδες, γιατί με ταράζει ο ήχος των όπλων. Άντρες! Επισκοπών! Κρίνατε 20 μοίρες δεξιά! Πυρ! Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, στα πλαίσια των επιμορφωτικών εκπομπών του Mega Channel, θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως το ορατόριο σε Σιελάσσονα για την ελληνική οικονομία. Τραγουδούν ο βαθύφωνος υποφαινόμενος Τζιάννη Τζουγκανέλη και ο τενόρος Σαρκομπουλά, δηλαδή εγώ. Συμμετέχει ορχήστρα πολλών δωματίων. Καθαριστικό της εφορίας καταφτάνει. Σε μένα κατέφτασε. Σε μένα όχι ακόμα. Α, πονάω. Σου ζω. Φυπή
μακριά. Αχ, πιο. Καταστροφή. Όλο ο ημέρα, ο εσένα, ο εκείνους μας βελεύουν και μας ακούν. Το τσούζι δεν λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Πονάει, δεν λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα. Εμπούστε ακόμα. Πω ρε Παναγιά μου, ωρε Παναγιά μου. Ε, Χριστέ μου. Τι είναι, καλέ. Άγιε μου Φανούρη. Παναγιά. Δεν μου λες, βρε, Ελένη. Ορίστε. Αυτές οι γυμνές τα περιοδικά είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι, υπάρχουν και τέτοια. Πού τα βρίσκουν αυτά τα μπούτια, τα στήθια, δικάτωνε είναι. Δικάτωνε είναι, δικάτωνε. Παναγιά μου, Θεός φυλάξει, ρε. Ευτυχώς που δεν πέσαμε σε τα τέτοια να ξεμυαλιστούμε. Παναγιά μου. Ο! Τι είναι. Τι το θέλω εγώ, τι έπαθες, το παιδάκι μου. Τι έπαθες, μωρό μου. Α. Τι είναι, αγοράκι μου. Μίλα μου. Κάτσε. Τι έπαθες. Παναγιά μου. Τι είναι. Ελενάκι μου. Τι. Κάνομε, δεν ξέρω, το στομάχι μας εδώ μέσα, μες στην κοιλία. Τι, τι έφυγες. Τι είναι αφαγά τώρα, μας πήγανε με τους συναδέλφους μας, πήγε αυτό το αφεντικό να μας κεράσει και καλά. Ποιος. Ο Βιτόριος, ο αφεντικός μας, πω Παναγιά μου. Ναι, σιγά τα. Και τι σας κέρασε δηλαδή. Τι φάγατε ρε παιδάκι μου. Εγώ τι έφαγα, μόνο 12 όστρακα. Δεν μου λες, όταν τα άνοιξες τα όστρακα, πρόσεξες αν ήταν φρέσκα. Τι, τα ανοίγουνε. Ρίξτα! Μια Αθηναία που ελπίζει ότι θα λύσει το πρόβλημα των Αθηνών. Οπωσδήποτε. Να έχω μεγάλη δύναμη. Με γέλασε ο δήμαρχος και μου πήρε χρήματα και δεν μ' άφησε να μπω δημοτικό σύμβουλο. Α, το δήμαρχο. Μα ναι, τον Τρίση. Από την Κεφαλονιά δεν είναι. Το τελευταίο λιθάρι στην Κεφαλονιά το έλεισε ο Θεός. Μάλιστα. Πες τώρα το πρόβλημα της Αθήνας. Ναι. Πρώτα απ' όλα, έχω κάνει έργο επικανής το 82 στην Τροχέα, στην Αγία Φωτεινή, τον Κόμβο, που επειδή Καλλιρόη έπλαινε τα πόδια της. Την Καλλιρόη ίδια. Ναι, Καλλιρόη, ναι. Γιατί βρωμάγαν φαίνεται. Την Καταχάκη. Και εκεί πέρα έχει γίνει δυστυχήματα, 5 διαβάσεις. Ναι. Και μου τα απέρριψαν. Αυτό μου τα απέρριψε ο Μπέις. Το Μπέι. Ναι. Λοιπόν, έκανα για το για τον έφος. Έκανα στην Λένορμα Κωνσταντινούπολος, Ανισόπεδο Κόμβο. Εσύ την έκανε. Εγώ. Εδώ πέρα στο Ιβεϊκού. Ναι. Εγώ κάτω, στο κουκάκι. Εμένα μου που έβερτο τα έκανα. Τι λες καλέ. Ο Έβερτ έκανε μονάχα, να σου πω τι έκανε. Τα νερά, εκείνο το πράγμα, την Αηδία. Την Ομόνια. Μάλιστα, το ίδιο έκανε, το ίδιο, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι. Ναι, λοιπόν, το πρόβλημα πώς θα λυθεί η Αθήνα εδώ με το κυκλοφοριακό νεύος και αυτά. Το μόνο που πρέπει να συνοηθούμε όλοι μαζί να δώσουμε τα χέρια, να κάνουμε μια ωραία Αθήνα και να μην είμαστε αγαπημένοι και μονιασμένοι. Και όχι ζήλια και κακία. Και ψώρα. Και ψώρα. Παίρνεις ένα πεντοχίλιαρο, δυστυχώς, και δεν ψωνίζεις τίποτα. Κατάλαβες. Ναι. Να κλέψεις, σε βουτάνε. Άμα τα ματσώσεις σαν το κοσκοτά, σου δίνουν και ωραία θέση. Κατάλαβες, ναι. Τώρα δεις θέση που τάχει. Ναι. Δεν λοιπόν... υπάρχει κοσκοτάς, Γιδόπουλος υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γκαρσόν! 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 Α, καλέ! Επιτέλους, μου φέρνει τη σούπα, μία ώρα την έχω παραγγείλει.
συγχωρείτε, κύριε, αν είναι δυνατόν. Ρουφάτε με φοβερό θόρυβο τη σούπα σα. Και ενοχλούμεθα. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, τι εννοείτε δηλαδή και με προσβάλλετε. Δεν καταλαβαίνω, τι είναι αυτό. Δεν είχα την πρόθεση να σα προσβάλλω, αλλά τρώμε δίπλα και ρουφάτε τη σούπα σα με έναν τρόπο φοβερά θορυβόδη. Μα τι δεν θορυβόδη, κύριε, και θορυβό κατσίκα. Σα παρακαλώ, κύριε, σα παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τι πρέπει να πάρουμε καλαμάκι για να το ρουφίξουμε, είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Λίγο σιγότερα, κύριε, δεν μπορείτε να φάτε τη σούπα σα. Σα παρακαλώ, κύριε, σα παρακαλώ. Ενοχλάμε και σα παρακαλώ. Για το όνομα του Θεού, κύριε, με συγχωρείτε, σας είπα κάτι προηγουμένως, με αγνοήσατε τελείως. Δεν μπορείτε να φάτε τη σούπα σας με ένα πιο κόσμιο τρόπο. Δεν μπορούμε να φάμε, σας είπα. Εσείς κάνετε σαν να ξεβουλώνει νεροχύτης. Δεν είναι τρόπος να τρώει τη σούπα αυτός. Τι να σας πω. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε! Συγγνώμη, δηλαδή! Τώρα που πέρασε το αεροπλάνο από πάνω, δεν σας ενόχλησε! Εμάς η σούπα μας σας ενοχλεί πως τη ρουφάμε! Δεν σας ενόχλησε το αεροπλάνο! Μα αγαπητέ μου, το αεροπλάνο είναι φυσιολογικό να περάσει από πάνω μας και να κάνει κάποιο θόρυβο, γιατί είναι ένας θόρυβος φυσιολογικός. Και εμείς είμαστε αφυσικοί! Όχι, το αεροπλάνο πετάει και είναι λογικό να βγάλει κάποιο θόρυβο. Είναι εντός των λογικών ορίων. Εσείς ρουφάτε τη σούπα σας σαν τουρμπίνα. Τι να σας πω. Με τις υγείες σου, αγάπη μου. Συγγνώμη δηλαδή, κύριε, τώρα, συγγνώμη πάλι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μάλιστα. Το τσάου που έκανε η κυρία σας, ολόκληρο τσάου μέσα και μας πήρε εδώ πέρα, δεν σας ενόχλησε. Το δικό μου το συμπεριφορά απέναντι στη σούπα σας ενόχλησε, δηλαδή που ρουφάμενε. Με συγχωρείτε, αγαπητέ μου, το ότι φταρνίστηκε η κυρία μου είναι κάτι αφύσικο. Α, δηλαδή, εμάς είναι πάλι το αφύσικο. Δεν είναι δυνατόν. Μα αυτός είναι ένας θόρυβος πολύ φυσιολογικός. Το ότι φταρνίστηκε μια κυρία είναι κάτι το οποίο δεν είναι αγενές, νομίζω. Γκαρσόν, την αμελέτα παρακαλώ, την κόκαλα έχει ομελέτα! Μα είναι ανάγκη να κοπανάτε έτσι το πιάτο με το μαχαίρι, κύριε. Μα κυρία μου, σας παρακαλώ τώρα, κοπανάμε το μαχαίρι, τι να χτυπάσω τα χέρια μου, να χτυπάω! Πώς θα έρχονταν ο κύριος? Μα αν κάνουν όλοι που βρίσκονται εδώ πέρα τους θορύβους που κάνετε εσείς, θα γίνει εδώ μέσα τσίρκο, αγαπητέ μου. Να φάτε κοσμιότερα. Δικό σας είναι, δεν σας το παίρνουνε. Δεν είναι ανάγκη να ρουφάτε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς μόνος είσαστε ορχήστρα είσαστε, αγαπητέ μου. Δεν είσαστε... Τι να πω, ξέρω και εγώ τι να πω. Τα έχω χάσει. Το πολύ εκνευρίζει, δεν μπορώ να... Δεν υποφέρεται. Το πράγμα είναι δηλαδή άνω ποταμών. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ξέρω τι θα κάνω. Γκαρσόν, παρακαλώ, μισό λεπτό. Ένα χωνί θα ήθελα, αγαπητέ μου. Ένα χωνί. Ευχαριστώ πολύ. Ένα χωνί. Ένα χωνί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν, επειδή έχετε προβλήματα με τη γεύση, αποφάσισα να σας διευκολύνω. Τι, ευγενεύσατε? Μάλιστα. Ό,τι ευγενή. Απ. Τι κάνω, κύριε. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Ρίξουμε και λίγο λεμονάκι. Κουκάκι! Κουκάκι πάω! Ωραία είσαι. Θελάς. Μπράβο. Σε ξέρω, σε έχω δει. Δεν παίζω πουθενά, λέει. Βολεύει. Κουκάκι πας. Ναι. Θέλω να πάω εδώ το πελάτη στην Κηφισιά και να σε πάω. Στην Κηφισιά τι δουλειά έχω εγώ. Βρε, παίρνω μέσα κοντά είναι σιγά. Μα τι κοντά είναι, βρε παιδάκι μου. Βρε, να πας κουκάκι σου λέω. Δε μάνα μου έλα, γιατί τώρα δουλεύει το πιπ, θα πληρώσεις τη στάση. Πληρώνω τη στάση. Να με την κάνει. Τι είναι σοβαρά, μιλάς. Ποιο πτήρα θα σου κοστίσει, μάνα μου, ένα να πάρεις και αέρα και πέρα στην Κηφισιά. Σε πάω κουκάκι, μα όπου θες. Όπου θες, θα σε πάω εγώ. Βρε, Χριστιανέ μου, τι δουλειά έχει το κουκάκι με την Κηφισιά. Ρε, αλήθεια μιλάω επίσης. Με στη μύτη μου, πες μέσα τώρα. Μα τόση ώρα θα κάνουμε, βιάζομαι. Ρε, Κηφισά είναι ωραία εκεί. Ωραία είναι, το ξέρω. Εκεί τώρα με τον κάψωνα, ναι. Κηφισά. Γι' αυτό εκεί βγαίνει και το όνομα το έχει πάρει γιατί εκεί. Ναι. Φυσά έτσι έλεγανε. Εκεί φυσά, εκεί φυσά, εκεί φυσά. Φυσά και φυσά. Φυσά και φυσά. Φου!
Χριστού, ο Ιπποκράτης χρησιμοποιεί το μασάζ και άλλους χειρισμούς για να αποκαταστήσει την ψυχοσωματική υγεία των αρρώστων του. Με βασικές κινήσεις του, το άγγιγμα, το ζύμωμα, το τρίψιμο και τα χτυπήματα. Το μασάζ είναι μια τεχνική που απαιτεί γνώση της ανθρώπινης φυσιολογίας και ανατομίας, ευαισθησία από τη μεριά του θεραπευτή και βεβαίως σοβαρή εξειδίκευση, καθώς και τα χέρια του που εξασκούνται διαρκώς για να μην χάσουν την επιδεξιότητά τους. Το δυτικό μασάζ αφορά στο δέρμα τους μυς, τα αιμοφόρα αγγεία, το λεμφικό σύστημα, τις αρθρώσεις, το πεμπτικό και το νευρικό σύστημα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απευθύνεται και στις αισθήσεις. Μπορεί να είναι θεραπευτικό, ερωτικό ή απλώς να χαρίζει ευεξία και ξεκούραση, πολυτέλεια δυσέβρετη στην εποχή του άγχους και της ταχύτητας. Μπορεί ακόμη να ομορφύνει το πρόσωπο και το σώμα. Αρκεί να ξέρει ο θεραπευτής ακριβώς το είδος του μασάζ που επιβάλλει σε κάθε περίπτωση. Οι σκληρές μέθοδοι πάντως δεν έχουν καμιά πλέον εφαρμογή στο επιστημονικό μασάζ. Παλιά υπήρχε το γερό τρίψιμο, μια και στη μέθοδο που σήμερα χαρακτηρίζεται. Όχι, συγγνώμη, αυτή η μέθοδο σήμερα χαρακτηρίζεται πρωτόγονη. Ξεπερασμένες θεωρούνται επίσης οι κινήσεις προς τα μπρος ή προς τα πίσω. Αυτά είναι. Αχ, τι ωραίο μας. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Καληνύχτα, δεν μπορώ άλλο. Απίστευτα, όμως ελληνί, ελληνικά. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Μια πάπια με παπιά. Χωτζίνα σου, χωτζίνα σου, χωτζίνα σου, χωτζίνα σου, χωτζίνα σου. Γιατί παπαχή,